Στις 1:20 σήμερα το μεσημέρι είχαμε ένα φοβερό τροχαίο με τοπική σύγκρουση μεταξύ ενός μικρού γιοταχή ημιφορτηγού επαγγελματικής χρήσης με στρατιωτικό αυτοκινούμενο γερανοφόρο όχημα. Έγινε στο 28ο χιλιόμετρο Κοζάνης Φλόρινας, στο ύψος δηλαδή του κόμβου της νότιας εισόδου της Πτολεμαϊδας, αυτό που λέμε κόμβος της Αϊβάλ, από την πάνω μεριά της γέφυρας, στον δρόμο για Φλόρινα. Άγνωστο πώς το γιοταχή ημιφορτηγάκι. Είναι εκεί που στενεύει ο δρόμος, Κωνσταντίνου. Όχι, είναι εκεί που τελειώνουν οι νησίδες και σταματάει να υπάρχει νησίδα και ουσιαστικά είναι διπλής κυκλοφορίας. Ναι, διπλής κυκλοφορίας. Εκεί ακριβώς, δηλαδή στο σημείο που τελειώνουν οι νησίδες. Ναι. Θα έλεγα αρχίζουν, γιατί το φορτηγάκι ερχόταν από Φλόρινα. Mm. Και λίγο πριν ουσιαστικά μπει στον κλειστό αυτοκινητόδρομο, άγνωστο πώς ξέφυγε της πορείας του, με αποτέλεσμα να πέσει κυριολεκτικά πάνω στο στρατιωτικό μεγάλο βαρύ σιδερένιο όχημα. Να και λέω μεγάλο εκείνο... βαρύ σιδερένιο όχημα, γιατί δεν έπαθε το παραμικρό το στρατιωτικό όχημα. Ενώ το φορτηγάκι κυριολεκτικά κόπηκε, θα έλεγα, από την πλάγια του πλευρά και μπροστά στη μούρη του. Αποτέλεσμα, νεκρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο 78χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, γεννημένος το 1940, από περιοχή, από χωριό του Δήμου Κοζάνης.